λόγω των επισφαλείων εργασιών δημιουργούνται αβεβαιότητα στους εργαζομένους και ιδίως στην εργαζόμενη μητέρα, λόγω της αυξημένης ανεργίας που υπήρχε βέβαια και προ-κρίσης, αλλά και μετά την κρίση που έγινε εντονότερη. Αναγκαζόμαστε λοιπόν να δουλεύουμε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ως ενοικιαζόμενο προσωπικό τρίτων εταιριών, είμαστε ανάμεσα από δύο εργοδότες, καλούμαστε κάθε μήνα να αποδεικνύουμε ότι αξίζουμε τη θέση αυτή, εμείς που εργαζόμαστε στο τραπεζικό τομέα με τη στοχοθεσία και μέσω των εισπράξεων, οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση κάθε μήνα που θα πρέπει να αποδεικνύουμε συνεχώς το αυτονόητο, ότι εργαζόμαστε. Όσον αφορά για τις συνθήκες εργασίας ως ενοικιαζόμενο προσωπικό και δε στον τραπεζικό τομέα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη πίεση και ψυχολογική, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο αντικείμενο, όπως είπα. Οπότε θα πρέπει δηλαδή και εμείς να φορτιστούμε και ψυχολογικά, γιατί στην ουσία κάνουμε κάτι που αναγκαζόμαστε να κάνουμε. Δεν το κάνουμε, είναι μια δουλειά έσχατη για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στις οικογένειές μας. Τι σημαίνει να κάνεις ενοικιαζόμενος? Ενοικιαζόμενος σημαίνει ότι εργάζεται σε έναν χώρο, εκ των οποίων στην ουσία δεν ανήκει εκεί. Δηλαδή τον νοικιάζει η τράπεζα μέσω μιας άλλης εταιρείας να εργάζεται στο αντίστοιχο τμήμα που έχει καλεστεί να δουλέψει. Σημαίνει ότι οτιδήποτε ζητάμε, οποιοδήποτε αίτημα έχουμε, ακόμα δηλαδή εργαζόμαστε και έχουμε ένα κουμπί που λέει «ΒΣΕ», που θα πρέπει για να πάμε τουαλέτα να πατήσουμε αυτό το κουμπί. Που αν, ας πούμε, περάσεις κάποιο επιτρεπτό στα 2 λεπτά, 3, μπορεί να σου γίνει παρατήρηση. Γιατί στην τουαλέτα έκανες τόσο χρόνο? Έχουμε ένα διάλειμμα που πατάμε πάλι break. Δηλαδή, καλούμαστε στο 6ωρο, στο 8ωρο, να αποδεικνύουμε ανά πάσα στιγμή πού βρισκόμαστε. Δεν έχουμε το αυτονόητο. Και θεωρώ ότι και τα διαλύματα είναι απαράδεκτα. Λόγω του ότι εργαζόμαστε μπροστά σε υπολογιστή, θα έπρεπε τα διαλύματά μας να είναι ανά 2 ώρες. Και αυτό δεν γίνεται. Γίνεται ανά 3 και 4 ώρες με 20 λεπτά διαλύματα. Δηλαδή αυτός ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Επίσης, επειδή τώρα εμείς ανάλογα υπάρχει κάποιος γιατρός μέσα στους χώρους μας, θα θέλαμε λοιπόν για ολιγόρες άδειες, για άδειες της μιας ημέρας. Γιατί θα πρέπει ο εργαζόμενος ή να στείνεται στην ουρά για να αποδείξει με ένα χαρτί ότι ήταν ασθενής? Να μπορεί δηλαδή να γίνεται με κάποιο άλλο τρόπο. Και τέλος πάντων, όλα αυτά που ζητάμε προσπαθούμε να τα διεκδικήσουμε, αλλά η εταιρεία μας λέει ότι εγώ μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί. Αφορούν την εκάστοτε εταιρεία που εργαζόμαστε. Η εταιρεία λέει δεν θα μιλήσω με ενοικιαζόμενο προσωπικό. Απευθυνθείτε στην εταιρεία σας. Οπότε δεν μπορούμε να βρούμε και λύση. Ανά πάσα στιγμή απολύονται, βεβαίως. Απολύονται χωρίς λόγο. Δηλαδή, απολύεται κάποιος ότι ήταν ευγενικός στον πελάτη. Απολύεται κάποιος που έχει 5-10 χρόνια. Που θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και έχει αποδώσει και γνωρίζει. Ωστόσο, απολύονται χωρίς να δίνουν καμία εξήγηση. Άνθρωποι που πιάνουν τις στοχοθεσίες, με όλα αυτά τα κριτήρια που βάζει στην αντίστοιχη περίπτωση η τράπεζα, έτσι ώστε να αποδείξει την θέση του. Ναι, απολύονται χωρίς λόγο. Και όλα αυτά χωρίς εμείς να είμαστε έρημοι στην ουσία απέναντί τους. Γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε, γιατί ό,τι διαχειριζόμαστε λόγω του απορρίτου που έχουμε υπογράψει μένει μέσα στην τράπεζα. Άρα λοιπόν και εμείς μετά είμαστε εκτεθειμένοι και προσπαθούμε βέβαια, εντάξει, μέσω της επιθεώρησης, μέσω του Υπουργείου, με τη βοήθεια αυτή που έχουμε, να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να διεκδικήσουμε κάτι. Αυτό εγώ που θέλω να πω και ως εκλεγμένο μέλος του Σωματείου, ότι κατανοώ απόλυτα τις οικογενειακές υποχρεώσεις που έχουμε όλες οι γυναίκες, ωστόσο όμως θα πρέπει να μπορέσουμε να συσπηρωθούμε, να γίνουμε πιο δυνατοί μέσω των σωματείων, οπότε αν όχι ως προϋπόθεση, ως υψηλή προϋπόθεση στην καθημερινότητά μας, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, καλύτερη μισθολογία, καλύτερη όσον αφορά, υπάρχουν κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις, ας πούμε κορίτσια που θέλουν να γίνουν μητέρες, ίσως μέσω κάποιας εξωσωματικής. Όλα αυτά λοιπόν δεν καλύπτονται
παρούσα εργασία μας. Δεν δίνονται οι απαραίτητες άδειες και το απαραίτητο χρονικό διάστημα που αρμόζει. Οπότε όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει οι γυναίκες να συσπηρωθούμε και να τα δούμε όλα μαζί μέσω των σωματείων.